πώς είναι σαν άνθρωπος. Ότι όταν κλείνει πόρτα, είναι ο άνθρωπος που θα κάτσει να κοιτάει το ταβάνι, θα αρχίσει να σκέφτεται ναι. το μυαλό του και θα περάσει χίλια πράγματα. Τον ταλαιπωρεί στο μήνο, τον έχει παιδέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αισθάνομαι ότι είμαι σε μία φάση ζωής πια που θέλω να βγάλω αυτό το βάρος από πάνω μου, που μου έχω εγώ βάλει. Γιατί, πες μου και τον βάρος το... Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, πίεζα τον εαυτό μου πάρα πολύ να, ξέρεις, να ανταποκριθώ σε πράγματα που μπορεί να μην ήμουν έτοιμος, μεγάλο φόβο με τους ανθρώπους. Ναι μεν όταν είμαι σε μια παρέα και βγαίνω έξω από το σπίτι αυτό που λες, θέλω να περάσω καλά και να περάσουν και οι άνθρωποι γύρω μου καλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν κλείνομαι βάρβαρα. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά ξέρεις, διαβάζοντας και λίγο την ιστορία σου, έχεις περάσει γενικά δύσκολα εσύ και από παιδί. Δηλαδή, αυτό που αναφέραμε με τα θέματα των κιλών, έχεις μιλήσει για τον bullying που έχεις φάει για τα κιλά σου και έχεις χάσει και την τάξη. Έχεις χάσει ολόκληρη χρονιά σχολική από απουσίες για τα κιλά σου. Όχι για τα κιλά, εντάξει. Γιατί δεν πήγε, πάθαινες κρίσεις πανικού. Ναι, δεν έχανα τις πρώτες ώρες. Γενικά, απέφευγα το σχολείο με έναν τρόπο. Το απέφευγα. Δεν καταλάβαινα τότε τι ήταν αυτό που πάθαινα. Ναι. Ξέρεις, πλησίαζα. Είναι σκληρό, δεν είναι. Δηλαδή, ξέρεις, αφήνει, χωρίς να θέλω τώρα να κάνω τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο, αφήνει κατάλοιπα. Θέλω να πω, επειδή έχω κάνει αρκετά χρόνια σε ψυχοθεραπεία, όλα αυτά μας έχουν αφήσει, μας έχουν κάνει αυτούς που είμαστε σήμερα, τα καλά ή τα κακά. Πήγες να το αντιμετωπίσεις με γιατρό αυτό, να του μιλήσεις να... Με γιατρό, με γιατρό σου δημόρου μου το αντιμετωπίσεις, με γιατρό, δεν φτάνει ένας γιατρός. Έχω δοκιμάσει... Τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό διαφήμιση για σαμπουάν. Να σου πω κάτι. Η μόνη λύση στο τέλος της μέρας είναι να ξυπνάς κάθε μέρα και να αποφασίζεις ότι θα είσαι καλά. Σε ανθρώπους που έχουν υποστεί τραύμα οποιοδήποτε τύπου, γιατί δεν είναι και μετρήσιμο το πόσο έχει τραυματιστεί ο καθένας μας και για ποιο λόγο, όταν έχεις υποστεί τραύμα, για να το ξεπεράσεις θέλει απόφαση, θέλει κόπο, θέλει καθημερινή δουλειά και καθημερινά να ξυπνάς και ανοίγοντας τα μάτια σου να λες «Εγώ θέλω να είμαι καλά και σήμερα θέλω να είμαι καλά και την επόμενη μέρα να το ξαναποφασίζεις. Εγώ θέλω να είμαι καλά σήμερα». Άρα... Τα έχεις λύσει τα θέματά σου, δηλαδή έχεις αποδεχθεί το μήνα έτσι όπως είναι, νιώθεις ότι οι άλλοι σε έχουν αποδεχθεί, είσαι καλά τώρα, αν μιλήσουμε το 2023. Ναι, δεν με απασχολεί πια αν με έχουν αποδεχτεί οι άλλοι. Ένα το κρατούμενο. Ας φύγουμε από αυτό, ας βγάλουμε ένα το ταβάρι. Ένα βάρος που ήταν να με αποδεχτούν όλοι και να με αγαπάνε όλοι και να με θέλουν όλοι για φίλοι. Κατάλαβες όλο αυτό. Αυτό το έχω πετάξει πια, δεν υπάρχει. Ας μην με αποδεχτούν όλοι. Σίγουρα. Καταπληκτικό βήμα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο. Μου πήρε πάρα πολύ αυτό για να το αποφασίσω. Με τους δικούς σου ανθρώπους. Ναι. Με τους γονείς σου αποδέχτηκαν. Ναι. Αυτό έγινε παλιά. Δεν άφησα και περιθώρια πολλά. Αυτό είναι υπέροχο που λες. Την αλήθεια, δεν άφησα πολλά περιθώρια. Ουσιαστικά έχεις λύσει το θέμα του ότι οι δικοί μου άνθρωποι με αποδέχονται. Ναι, ναι, πολύ νωρίς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και έχω και μια οικογένεια υπέροχη που με αγαπάει, ενώ και είναι πολύ τρυφερή μαζί μου όλοι. Ευτυχώς. Τέλειο αυτό. Με κόπο και αυτό γίνεται. Δεν γίνεται κανένας να φυτρώσει μια οικογένεια και να ξέρει όλη του οικογένεια να είναι προετοιμασμένη για οτιδήποτε και να του συμβεί στη ζωή. Οπότε με την οικογένειά μου δεθήκαμε. Και αγαπηθήκαμε και αποφασίσαμε ξανά και ξανά να αγαπηθούμε μέσα σε όλη την πορεία μας. Θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει σε γνωστή πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ που θα ήθελα ακόμη και τώρα να γίνεται, συγγνώμη, μόλις τελειώσουμε την κουβέντα με τον Μίνο, ακόμη και αν κλείσετε την εκπομπή να μπείτε τώρα να το δείτε, είναι πολύ πιο σημαντικό να το δείτε, όχι από τον Μίνο, από μένα. Λέγεται «Τα εργαλεία της ψυχής». Phil Studs είναι ο ψυχολόγος και ουσιαστικά ένας πολύ γνωστός ηθοποιός της Αμερικής, ο Τζόνα Χιλ, γυρνάει μία συνεδρία με τον ίσως για μένα καλύτερο ψυχοθεραπευτή που έχω δει στη ζωή μου με αυτά που είπε ο άνθρωπος και την παρουσιάζει ασπρόμαυρη και λένε τις μεγαλύτερες αλήθειες που έχουν πει ποτέ. Ένας άνθρωπος που ήταν παχύσαρκος για πάρα πολλά χρόνια, αυτός ο ηθοποιός, ο Τζόνα Χιλ, και ουσιαστικά δεν μιλάει μόνο για τα κιλά, μιλάει για τα πάντα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, «Τα εργαλεία της ψυχής, πώς κατάφερε να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό του». Είναι ίσως για μένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε τον τελευταίο καιρό και να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και προσπαθώ ίσως έστω και ένας να βοηθηθεί. Φυσικά και το κάνεις συστηματικά και το παρακολουθείς και το θαυμάζω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε στον κόσμο εργαλεία. Ό,τι μπορούμε ο καθένας ή την ιστορία του καθένας
και αυτό που έχει να μοιραστεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κόσμο που μπορεί να ζορίζεται. Γιατί πρέπει να το ξέρει ο κόσμος ότι όλοι ζοριζόμαστε οι άνθρωποι. Και αυτοί που είναι μπροστά και αυτοί που είναι πίσω και αυτοί που... ενώ όλοι μας ζοριζόμαστε. Πρέπει να αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον και να δίνουμε ο καθένας ό,τι πληροφορία έχει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Έχουν έρθει έτσι να σου ζητήσουν βοήθεια παιδιά ή αν βλέπεις παιδιά που πλέον με την εμπειρία σου καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά, ότι έχουν ουσιαστικά κάποιο θέμα, ότι δεν μπορούν ακόμα να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Έχεις πάει να τους πεις σε βλέπω λίγο έτσι ή θέλω να σε βοηθήσω. Ενώ και συναδέλφους ή παιδιά που μπαίνουν τώρα. Δεν το κάνω αυτό γιατί το βρίσκω παρεμβατικό, mm-hmm. αλλά ξέρω ότι οποιοδήποτε θέλει να πάρει την πληροφορία, ψάχνει, βρίσκει και την παίρνει την πληροφορία. Όποιος θέλει να βοηθηθεί θα έρθει και θα ζητήσει βοήθεια. Ή θα έρθει σε κάτι που κάνω στο θέατρο που πάντα κοιτάζω και εγώ οι θεματικές και τα πράγματα που πραγματεύονται, τα έργα που κάνω πια να έχουν ένα νόημα και να μιλάνε για πράγματα που είναι πιο βαθιά. Και ναι, μου έχουν στείλει πολλά παιδιά μήνυμα που έχουν έρθει, ας πούμε, στο θέατρο και βοηθήθηκαν. Από μόνα τους. Πήρανε την πληροφορία. Πήρανε το μήνυμα. Ο καθένας μας μέσα από αυτό που κάνει δίνει το μήνυμα που πρέπει να δώσει. Έχεις περάσει δύσκολα και στο θέμα. Εσύ καταρχάς γεννήθηκες και ονομαζόσουν Μινάς. Ναι. Όμως φεύγει ο μπαμπάς από τη ζωή ναι. πολύ γρήγορα, 10 ημερών. Φεύγει 10 μέρες πριν γεννηθώ εγώ. Α, 10 μέρες πριν γεννηθείς. Ναι. Απίστευτο. Δεν σε είδε δηλαδή ποτέ. Όχι, δεν είδε. Και πήρες το όνομά του πήρα που ήταν Μίνος. Ήταν Μινάς. Μινάς. Ναι. Ναι. Και δεν με φώναξαν Μινά για αυτό το λόγο ουσιαστικά. Μα... γιατί, δεν... Άρα Μινάς ήταν ο μπαμπάς. Ναι, ναι. Οπότε ουσιαστικά εσύ μεγαλώνεις χωρίς μπαμπά. Μεγαλώνω χωρίς τον πατέρα μου μέχρι και τα 6-7 χρόνια, όπου μετά η μητέρα μου γνώρισε τον πατριό μου, έναν υπέροχο άνθρωπο, ο οποίος υιοθέτησε και εμένα και την αδερφή μου. Τέλειο αυτό. Και μεγαλώσαμε μαζί του, μαζί με τους γονείς μου δηλαδή, τον πατριό μου και τη μητέρα μου, σε ένα πιο κανονικό, θα λέγαμε, σχήμα. Είσαι πολύ τυχερός. Πάρα πολύ. Αν, γιατί δεν είναι και λίγες φορές που ακούμε με παιδιά που μεγαλώνουν με... Έχει φύγει ο μπαμπάς ή η μαμά και με τον πατριό που δεν ξέρω τώρα άλλη λέξη τι έχω να πω, που ουσιαστικά δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι καλή γυναίκα και δεν λέω για παραμύθια, δεν μιλάω για φαχτοπούτα. Ήμασταν τόσο τυχεροί και η αδερφή μου και εγώ, διότι ο πατριός μου είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ φιλότεχνος, θεατρόφιλος. Μπράβο. Και άνθρωπος ξέρεις, τέτοιος των γραμμάτων ας πούμε, και των τεχνών. Και αυτό ήταν μεγάλη μου τύχη, γιατί λειτουργήσε και προτυπικά για εμένα. Και φυσικά είχαμε και πάρα πολύ βοήθεια μέχρι και το σημείο που υιοθετηθήκαμε από τον πατριό μου, που είχαμε τη γιαγιά μου και τον παππού μου, που ήταν στηρίγματα πάρα πολύ μεγάλα και για τη μητέρα μου και για εμάς φυσικά. Mm-hmm. Δηλαδή μεγαλώσαμε και με γιαγιά παππού αρκετά.